Λοιπόν, συνεννόηση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι το πλαίσιο. Πεδίο δράσης και πεδίο μάχης. Αυτό είναι το κλασικό που ξέρετε. Το κλασικό που ξέρετε είναι μάλλον πιο πολύ η επικοινωνία. Άρα μια επικοινωνία είναι απλή, έχουμε ένα άτομο, το οποίο επικοινωνεί με ένα δεύτερο άτομο και αυτό απαντάει. Να. Τώρα, το πλαίσιο, επειδή είναι επικοινωνία, στην πραγματικότητα είναι η κοινωνία. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με άτομα. Αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και γι' αυτό χρειάζομαι την συνεννόηση. Άρα η συνεννόηση είναι το ανάλογο, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Από κάτω όμως το υπόβαθρο, δηλαδή το πλαίσιο, είναι η ανθρωπότητα. Και εδώ έχει να κάνει, λοιπόν, με τους ανθρώπους. Άρα μπορεί τώρα σε αυτό το masterclass να είναι το πιο παράξενο που θα κάνουμε, είναι να έχουμε συνεννόηση. Χωρίς επικοινωνία. Άρα, ένα παράδειγμα συνεννόησης χωρίς επικοινωνία. Είναι λίγο πιο παράξενο να το σκεφτούμε. Άρα, επειδή τώρα δουλεύω πολύ ένα κομμάτι του Μότζαρ, το πάρω σαν παράδειγμα. Κομμάτι του Μότζαρτ. Συμφωνούμε όλοι ότι ο Μότζαρτ πέθανε. Άρα ο Μότζαρτ δεν μιλάει με το δάσκαλο. Το θέμα είναι ότι τότε πώς υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Άρα οφείλεται σε ένα γεγονός που έχει σχέση με κάτι το ειδικό. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία σύνθεση. Αν ο Μότζαρτ τώρα, ο Αμαντέους, ήταν ζωντανός, θα έλεγε θέλω να κάνω αυτό, για αυτό το λόγο και για αυτό το λόγο. Τώρα δεν είναι. Άρα έχουμε ένα πρώτο θέμα, είναι ότι όταν δεν είναι, τι κάνουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί του, είναι πάρα πολύ απλό, δεν γίνεται καθόλου. Μπορεί όμως να υπάρχει συνεννόηση, δηλαδή μπορεί αυτό το μοτίβο να υπάρξει. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι εκτός από τη σύνθεση πρέπει να υπάρχει το όργανο. Γιατί μπορείτε να διαβάσετε μια σύνθεση χωρίς όμως να έχετε το όργανο. Μετά πρέπει να ξέρουμε αν η σύνθεση κολλάει με το όργανο. Δηλαδή, είναι αφιερωμένο, άρα εδώ πρόκειται για μαντολίνο και είναι ακριβώς αυτό. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να μην έχουμε μαντολίνο και να έχουμε βιολί. Θα το παίζαμε, αλλά δεν θα ήταν ακριβώς το ίδιο, θα εξηγήσω για ποιο λόγο σε όσους θέλουν. Εδώ το πρόβλημα είναι το εξής. Όταν το γράφει αυτό, ξέρουμε ότι ο Μότζαρτ ήταν το αγαπημένο του όργανο, ήταν βέβαια το κλαρίνο, έχει παίξει βιόλα και βέβαια έπαιζε και κλαυσά. Παρατσιμπημένη χορδή και προς το τέλος της ζωής του πιανοφόρτε. Άρα πάνω κάτω αυτό που είναι πιο γνωστό στους περισσότερους είναι αυτό τα δύο. Για το κλαρίνο συν τη βιόλα δεν είναι τόσο γνωστό. Υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο για να καταλάβετε. Ο Μότζα δεν είχε ακουμπήσει ποτέ βιολί στη ζωή του. Ποτέ όμως. Και έρχεται κάποιος και παίζει βιολί με τον πατέρα του
και του άρεσε πάρα πολύ και λέει μπορώ να δοκιμάσω. Και του λέει ο πατέρας του, μα δεν μπορείς να δοκιμάσεις, αφού δεν έχεις παίξει ποτέ. Λέει απλώς να το κρατάω. Άρα το παίρνει ο Μότζαρ, δεν σας λέω τώρα την ηλικία να μην ευρεάστε, το παίρνει ο Μότζαρ για πρώτη φορά στη ζωή του, δεν έχει ακουμπήσει ποτέ βιολί και τι λέει, κάνει ένα πιτζικάτο, κλινγκ, 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 και του λέει σήμερα είστε κουρδισμένος ένα τέταρτο του τόνου πιο κάτω από χθες. Όταν ο πατέρας του καταλάβει ότι μπορούσε να το ακούσει αυτό χωρίς να έχει παίξει, τότε του επέτρεψε να το πιάσει πιο καλά. Τέλος πάντων, αυτοί που κατάλαβαν, κατάλαβαν, οι άλλοι τους αφήνουμε. Προς το παρόν θα εξηγήσω λίγο πιο μετά. Άρα, σπάζω αυτό. Κυρία Φωτεινή, θα ξανάρθω σε αυτό, μην αγχώνεσαι. Θέλω τώρα να σας δείξω καλύτερα τι εννοούμε με αυτή την έννοια, γιατί μπορεί μερικοί από εσάς, επειδή απλώς μ' ακούν να λέω πράγματα, νομίζουν ότι είναι απλώς θεωρητικό και δεν ξέρουν αν αυτό λειτουργεί πραγματικά σε κάτι το απτό. Άρα τώρα θα μπούμε ουσιαστικά μέσα στην παρτιτούρα, να την δούμε σαν παράδειγμα, και μετά θα δείτε ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μία συνεννόηση, ενώ υποτίθεται δεν υπάρχει επικοινωνία. Όχι υποτίθεται, είναι αποδεδειγμένο εφόσον έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Θα μου πείτε μερικές φορές δεν έχουμε πεθάνει και πάλι δεν έχουμε επικοινωνία. Okay. Αυτό τώρα είναι λίγο σφιχτό, μάλλον το θέλω λίγο έτσι. Θα είναι πιο εύκολο. Να μην είναι full. Okay. Άρα, τι βλέπετε τώρα. Βλέπετε ότι έχουμε ένα αλεγκρέτο. Εντάξει, θα πάρω και το στυλό. Άμα το κοιτάξετε προσεκτικά, αλλά ας πούμε δεν έχετε καθόλου παίξει ποτέ κανένα μουσικό όργανο ή τουλάχιστον απλώς δεν παιδεύεστε, γιατί είναι μερικοί που απλώς παίζουν, αλλά δεν παιδεύονται να διαβάσουν τι γράφει ο άλλος. Άμα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, τότε πάνω κάτω δεν μας ενδιαφέρει. Και ούτε εσάς σας ενδιαφέρει, άρα δεν μας πειράζει, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν είστε εδώ, είναι κάτι σας ενδιαφέρει. Άρα, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ένα μοτίβο που αυτό... Θα το κάνουμε τώρα με το στυλό. Και μετά θα μου πείτε πώς γίνεται. Αυτό είναι, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ένα θέμα. Εδώ βλέπουμε ότι αυτή η θεματολογία ουσιαστικά θα έχει ακριβώς το ίδιο εδώ. Αυτό μπορεί να το κάνετε και χωρίς εικόνα. Μετά αυτό το τριπλό θα είναι ένα μοτίβο που θα το χρησιμοποιήσει και θα είναι μια επανάληψη από αυτό. Θα κάνουμε και αυτό το τριπλό που είναι διαφορετικό. Άρα ουσιαστικά θα το παίξουμε 1, 2, 3, 4, εδώ είναι διαφορετικό. Εδώ τώρα αλλάζει. Τώρα θα μου πείτε αλλάζει. Αλλά αλλάζει με ποιο ύφος. Βλέπετε. Άρα αυτό είναι μια ένδειξη. Είμαστε σε ρε ματζόρι βέβαια, γιατί έχουμε φαντό για δίεση. Εξιόδα αυτό δεν μας πειράζει. Αλλά λέω απλώς εδώ να το κοιτάξουμε προσεκτικά. Εδώ τώρα τι θέλει να πει. Γιατί το κάνει αυτό. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι εδώ, ενώ έχει το ίδιο μοτίβο, φεύγει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πάει να δέσει με τη γέφυρα. Ενώ εδώ τη γέφυρα την ήθελε ψηλά. Θα κάνει πάνω κάτω το ίδιο μοτίβο. Άρα για να καταλάβετε τώρα τι λέμε. Όταν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, έχει σημασία να δούμε πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Άρα βλέπετε λίγο. Έχετε αυτό, εντάξει. Εδώ είναι σημαντικό γιατί θα μπορέσει μετά από αυτό το σημείο να ξαναξεκινήσει αυτό.
Μετά συνεχίζει.